Μόλις τελείωσες και ήσουν εξαιρετική. Σε ευχαριστώ. Και πολύ όμως. Να είσαι καλά. Σου πάει πολύ το μακρυμαλί, θα το κρατήσεις? Δεν νομίζω, γιατί δεν έχω ούτε ένα χρόνο που το άκοψα καρέ. Και λίγο μου αρέσει και το έχω συνηθίσει. Τώρα το μακρύ δεν σου κρύβω, το νιώθω λίγο βαρύ πάνω μου. Κορίτσι της μόδας, θέλω να μου πεις στους άντρες, σου αρέσει να προσεχούν τον εαυτό τους και να είναι της μόδας, αν μπορούμε να το πούμε? Ναι, αλλά χωρίς υπερβολές. Γενικά δεν μου αρέσουν τα πολλά και πολύ trendy πράγματα και προσπαθώ παραπάνω από όσο πρέπει. Όχι μόνο στους άντρες, και στις γυναίκες, δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Θεωρώ ότι καλό είναι να φέρνουμε λίγο στα μέτρα μας και στην προσωπικότητά μας ένα ντύσιμο, για να μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Διαβάζω ότι αραβωνιάστηκες. Διαβάζω ότι παίρνατε κρίση. Διαβάζω ότι τελικά όλα μια χαρά. Ότι έφυγες από το σπίτι και όλα αυτά. Τι να πιστέψω τελικά, γιατί είμαι και μακριά και δεν ξέρω. Ναι, γιατί οι άλλοι που είναι κοντά τα ξέρουν. Τέλος πάντων, τι να πω τώρα. Διαβάζεις πάρα πολλά και δεν είναι μόνο τώρα. Τα διάβαζα και εγώ από την αρχή αυτής της σχέσης, γιατί έχουν συμβεί άπειρα πράγματα. Έχω μείνει έγκυος, αραβωνιάστηκα, χώρισα, παντρεύτηκα. Όλα τα έχω κάνει. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία κάθε φορά να λέω ναι, αυτό ισχύει, όχι το άλλο δεν ισχύει. Είμαι καλά και σας ευχαριστώ. Συνεχίζω.